Δεύτερο μέρο τη εκπομπή και να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή του Φροντιστηρίου από Ιρακλείου, ο οποίο βρίσκεται και σήμερα και αυτή τη Δευτέρα, μάλλον στι 6.30 στο σταθερό μα ραντεβού εδώ, για να συζητήσουμε φυσικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εκπαιδευτική επικαιρότητα, αλλά και όλα όσα πρέπει να ξέρει ένα μαθητή στο δρόμο προ τι εξετάσεις. εξετάσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα, καλώ σα βρίσκουμε ξανά. Ε, είπαμε ότι σήμερα θα κλείσουμε έναν μικρό κύκλο αυτών των εκπομπών που ξεκινήσαμε πριν τρει εβδομάδε ε, και αφορά περισσότερο συμβουλευτική, περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνικές μελέτης, οργάνωση μελέτης, προγράμματος. Σήμερα θα πούμε πράγματα για ε, επαναλήψεις, θα πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν mm. λίγο με την εξάρτηση των εμφύβων ε, από την ψηφιακή τεχνολογία και πώς αυτό μπορεί να δυσκολεύει τη δουλειά τους. Και από την επόμενη φορά θα πούμε σε ένα κύκλο που έχει να κάνει με τρι, τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα κινηθούμε πιο πολύ σε επίπεδο προσανατολισμού, ενημέρωση σε σχέση με την τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Προφανώ αφορά περισσότερο τα παιδιά του ηλικίου, περισσότερο τι μεγάλε τάξει, εκείνου που ετοιμάζονται. Έχουμε και αλλαγέ στο μηχανογραφικό, το φετινό, θεαματικέ αλλαγέ από συγχωνεύσει, από ανωτατοποιήσει θεοί και προφανώ είναι πολύ χρήσιμε αυτέ οι πληροφορίε. Πάντα όμω ξεκινάμε από την επικαιρότητα και η επικαιρότητα λέει ότι αναμένουμε τα νέα από μια επιστημονική επιτροπή. Μάλλον ο Υπουργό τα αναμένει, προκειμένου να αποφασίσουν αν πρόκειται όντω το κουδούνι από την επόμενη χρονιά στα σχολεία να χτυπάει στι 9 και όχι στι 8 και 4. Είμαστε yeah. σε αναμονή γι' αυτό. Ε, αφορά πολύ κόσμο, νομίζω η εκπαιδευτική κοινότητα σε γενικέ γραμμέ διαφωνεί, όπω επίση και οι γονεί και η καθημερινότητά του που μάλλον θα δυσκολέψει. Υπάρχει ένα θέμα συζήτηση. Και το δεύτερο που έχουμε σημειώσει είναι ότι ο Υπουργό τι προηγούμενε μέρε που βρέθηκε στη Μακεδονία ανακοίνωσε την ίδρυση νέων τμήματων, τα οποία τα σημειώσαμε εδώ. Δεν ξέρουμε περαιτέρω πληροφορίε. Είναι πάντω καινούργια δεδομένα και τέλο πάντων δεν νομίζω ότι θα αφορά τουλάχιστον το μηχανογραφικό του 2019. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πούμε πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τα μυστικά τη μελέτη. Κάποια points που αφορούν ναι. τη μελέτη που μα και που πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε. Νομίζω ότι κάποια από αυτά. Ε, τα ξέρουμε κάποια αλλά όχι, είναι σίγουρο ότι είναι αποτελέσματα ερευνών και ότι είναι απολύτως ασφαλή, είναι πράγματα που τα προτείνουν στους μαθητές μας, είναι πράγματα που προκαλούμε τους μαθητές μας να τα εφαρμόσουν mm -hmm. γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα θετικά αποτελέσματα. Και η πρώτη κάρτα έχει να κάνει με το πώς επηρεάζει η συναισθηματική κατάσταση ενός μαθητή την απόδοσή του στη δουλειά του, την απόδοσή του στο διάβασμά του. Είναι απολύτω σίγουρο ότι ένα χαλαρό εγκέφαλο που το βάζουμε εισαγωγικά λειτουργεί καλύτερα στην προσπάθειά του να μάθει και ότι εκείνο που είναι φορτισμένο συναισθηματικά, είτε αγχωμένο είτε θυμωμένο, σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει τη δουλειά του. Και γι' αυτό τον λόγο πάντα ψάχνουμε τρόπου προκειμένου ένα μαθητή να χαλαρώσει, να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και ναι, να, μπορεί, να, κιόλος. να, συγκεντρωθεί στην Βέβαια. προσπάθειά του. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε και για φόκου διάβασμα για το πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να επικεντρωθεί με μικρότερα χρονικά διαστήματα, αλλά να είναι συγκεντρωμένη η δουλειά του. Πάμε παρακάτω. Αυτό που σε επόμενη εδώ έχουμε σημειώσει έχει να κάνει με την ξεκούραση. Γενικότερα το διάβασμα το αποφεύγουμε μετά το φαγητό. ένα χρόνο που είναι αντιπαραγωγικό, το γνωρίζουμε καλά. Πριν τον ύπνο, υπάρχουν κάποιε πονηριέ και κάποιοι τρόποι φωτογραφική, μάλλον φωτογραφικού διαβάσματο. είναι λίγο περίεργο, όμω έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι Εκεί λίγο πριν τον ύπνο, όταν ο μαθήτη έχοντα το βιβλίο όταν ανοιχτό κλέβει ματιέ ναι, και σημεία. Ναι, πολύ σημεία και μάλιστα σκόρπια σημεία ενό κειμένου. Ε, εκείνα μένουν και εκεί να αποτυπώνονται ευκολότερα. Εκεί το, η τελευταία, η τελευταία, το τελευταίο διάβασμα. Και το τελευταίο που έχουν σημειώσει και επίση επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο, και όχι επειδή το λένε οι μαμάδε, είναι ότι λίγο πριν τον ύπνο σίγουρα δεν βοηθάει το μπλε τη οθόνη. Δηλαδή, εκεί στο κρεβάτι προκαλεί εκνευρισμό, δεν βοηθάει την ξεκούραση. Να προχωρήσουμε, <coughs> να πούμε μερικά πράγματα ακόμα για το τι βοηθάει το διάβασμα. Αυτό που σίγουρα οι επιστήμονε λένε είναι ότι η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Γι' αυτό μιλάνε όλοι για πολύ δυνατό ή καλό πρωινό που ανεβάζει τα επίπεδα τη γλυκόζη και άρα ο εγκέφαλο λειτουργεί πολύ καλά. Για μικρά γεύματα που βοηθούν στην εγρήγορση, ναι, στα φρούτα, ναι, στα λαχανικά, ναι, στα ψάρια, ναι, στου καρπού. Αυτά είναι πράγματα που βοηθούν την εγκεφαλική λειτουργία και τη δυνατότητα να κάνει κάποιο φόκο στη δουλειά του. Το νερό, πολύ σημαντικό και λένε ότι προφανώ δεν πρέπει να περιμένουν την αφητά του και προφανώ δεν πρέπει να περιμένει, περιμένει ένα μαθή να διψάσει. Αυτό σίγουρα προκαλεί κόπωση, προκαλεί πολύ συχνά πονοκεφάλου και σίγουρα δεν βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση. Καλή διατροφή λοιπόν. Καλή διατροφή, νερό, οπωσδήποτε πολύ φροντίδα στον ύπνο. Ο νυχτερινό ύπνο, το λέμε ακόμα και σε αυτού που πρόκειται να δώσει πανελλαδικέ, να διατηρηθεί το 7 του νυχτερινού ύπνου οπωσδήποτε είναι αντικατάστατο και σε αντίθεση με αυτό, ο μεσημερινό ύπνο δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 20 λεπτά. Mm -hmm. Αυτά είναι η καθημερινότητα, πολύ σημαντικά. Ένα σημείο καμιά φορά προ τριβή αντιπαράθεση, μεγάλο μικρό, είναι πώ μπορεί κανεί να, να διαβάσει με τα ακουστικά στα αυτιά του. Αυτό όντω είναι θέμα. Μπορεί κάποιο να έχει τη μουσική στο γραφείο του μελετώντα χαμηλά, απαλή μουσική. Αλλά όχι όλο το διάστημα. Δηλαδή χρειάζεται μικρά διαστήματα να ε, ξεφεύγει λίγο το μυαλό, αλλά σίγουρα να μην αποσυντονίζει τη δουλειά. Και όχι την ένταση, φαντάζομαι. Και φυσικά χαμηλά, ναι. Mm. Τώρα, από εκεί πέρα, καφέδε, σοκολάδε, αυτά που έχουν στοιχεία καφέινη γενικότερα, προσπαθούμε να τα μειώσουμε και λίγο μόδα να κυκλοφορούμε τον καφέ και να είμαστε συνέχεια με ένα καφεδάκι. Για του μικρού σίγουρα είναι ένα θέμα. Κάνουν υπερβολέ. Αντί αυτού, προτείνουμε τσάι, πράσινο τσάι, είναι ένα πράγμα που. Ενώ κρατάει διαγέρση, δεν κάνει εκνευρισμό, δεν έχει τα κακά που μπορεί να έχει υπερβολική κατανάλωση καφέ. Ναι, στη γυμναστική δεν το συζητάμε και είπαμε ότι είναι και ένα τρόπο ζωή για πάρα πολλά παιδιά και πρέπει να κρατηθεί στην καθημερινότητά του, ιδίω αεροβική, ιδίω περπάτημα. Είναι ένα πράγμα που ε, απολύτω επιστημονικά τεκμηριώνεται, παράγονται δορφίνε, αποβάλλεται άγχος, αποβάλλεται τοξίνε και αισθάνεται κανείς χαλαρότερο και καλύτερο για να διαβάσει. Έχουμε σημειώσει επίση τη μεγάλη κουβέντα για το, το διάβασμα και το κινητό που δεν γίνεται να είναι παρέα, δεν μπορεί να είναι δίπλα το κινητό. Ακόμα και αν είναι κλειστό, είναι ένα σημείο που προστριβίζουμε μεγάλου εκεί. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή νομίζω το κινητό τηλέφωνο σε αυτή Είναι σημεία. μεγάλη πρόκληση, αλλά όπω όσο και αν προσπαθεί ένα μαθητή να πει ότι δεν με ενοχλεί ή μπορώ να συγκεντρώνομαι, αυτό είναι αδύνατο όταν κάθε μισό λεπτό περίπου ακούγονται έτσι, τα μηνύματα τη επικοινωνία και είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό, θα το κουβεντιάσουμε μετά. Υπάρχει μια σχέση δυνατή, μια σχέση εξάρτηση που πολύ συχνά γίνεται επικίνδυνη. Έχουμε σημειώσει δύο ε, σοβαρέ παρατηρήσει σε σχέση με τι επαναλήψει, γιατί όντω είναι ένα κομμάτι τη δουλειά του μαθητή που είναι απολύτω απαραίτητο. Οι επαναλήψει ξεκινούν ε, προφανώ πριν να κουραστεί ο υποψήφιο και ο μαθητή στη μελέτη του. Ε, πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένε και σχεδιασμένε. Έχουμε ετοιμάσει δύο-τρει καρτούλε με πολύ σημαντικά σημεία που νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε και να τα ερμηνεύσουμε. Λοιπόν, είναι η στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν του μαθητέ, τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν λοιπόν αυτέ τι επαναλήψει, τι χρυσέ επαναλήψει. Τι χρυσέ επαναλήψει. Εδώ λοιπόν θέλω να πούμε το εξή πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε και να έχουμε προπολογίσει ποιο είναι ο χρόνο τη επανάληψη. Εδώ για παράδειγμα υπάρχει ένα πλάνο, ένα σκίτσο το οποίο δείχνει ένα χρονικό διάστημα επανάληψη δύο ώρων. Ο μαστής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς σε αυτές τις δύο ώρες τι έχει σχεδιάσει να τελειώσει, να ολοκληρώσει. Το ίδιο σημαντικό βεβαίω είναι να υπάρχουν προκαθορισμένα και μικρά διαλύματα. Θυμάστε που λέγαμε στα focus διαβάσματα θέλουμε διαλύματα. Εδώ για παράδειγμα προτείνουμε μικρά διαλύματα των τριών, των πέντε λεπτών κάθε μισή ώρα. Αυτές οι παύσεις, αν δείτε το σχήμα, προσθέτουν αποδοτικότητα, διότι ο εγκέφαλο όταν γνωρίζει πότε πρόκειται να γίνει μια πάυση, mm -hmm. δουλεύει καλύτερα, επικεντρώνεται περισσότερο και κάνει περισσότερη δουλειά λίγο πριν το διάλειμμα και αμέσω μετά το διάλειμμα. Αυτό το πορτοκαλί σχήμα που βλέπετε από πάνω είναι η προσθήκη σε απόδοση, σε απόδοση στη μελέτη όταν πραγματικά υπάρχουν προκαθορισμένα διαλύματα. Χρειάζεται αυτό και βοηθάει περισσότερο στην αποτελεσματικότητα. Να πάμε και στο επόμενο, γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Όταν δουλεύουμε σεμιναριακά στα φροντιστήρια που κάνουμε είναι κάτι που το προτείνουμε. Είναι περίεργο, πολύ ενδιαφέρον, αλλά επειδή φέρνει αποτελέσματα, θα έλεγα και από αυτή τη θέση. Προτείνω στου μαθητέ να δοκιμάσουν. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει το εξή πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει μετά το τέλο μια επανάληψη, Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στα πρώτα 10 λεπτά η καμπύλη που βλέπουμε στο σχήμα αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μια διέγερση, θα έλεγα λίγο παραπάνω από το σύνηθε, γιατί προσπαθεί να τακτοποιήσει τη γνώση και την πληροφορία που έλαβε τι προηγούμενε ώρε που είχε την επανάληψη. Ξέρετε, η επανάληψη είναι μια διαδικασία πύκνωση τη γνώση, η οποία είναι πολύ απαιτητική. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η επανάληψη, στα επόμενα 10 λεπτά υπάρχει μια εξαιρετική διέγερση τακτοποίηση. Ε, η πρότασή μα είναι, και νομίζω ότι προκαλώ να δοκιμαστεί από μαθητέ, μετά, αυτά, μετά από αυτά τα δέκα πρώτα λεπτά, εκεί που πραγματικά βρισκόμαστε στην κορύφωση, προτείνουμε να υπάρξει μία επανάληψη. Νομίζω ότι ε, πρέπει να δούμε την επόμενη κάρτα, γιατί είναι αυτό, απεικονίζεται αυτό που κάποιος κερδίζει. Τι λέμε λοιπόν, ότι η καλύτερη επανάληψη είναι αμέσως μετά την επανάληψη. Όταν περάσει εκείνο το δεκάλεπτο που ξεκουράζομαι, εκείνη τη στιγμή μπορώ πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 10 λεπτά να περάσω ξανά την ύλη της επανάληψης που δούλεψα για δύο ή και τρεις ώρες προηγουμένως. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο και καθυστερεί πολύ να πέσει η καμπύλη. Στο σχήμα βλέπετε μια προστίκη επάνω με μπλε χρώμα που λέει ότι αργεί να χαθεί η πληροφορία από τον εγκέφαλο. Είναι μια μαγική χρονική στιγμή όταν κάνουμε επαναλήψεις, λίγο μετά το τέλος τους να προσπαθήσουμε στην ουσία με ένα γρήγορο τρόπο να επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα. Είναι πολύ αποτελεσματικό και νομίζω ότι ε, εύκολα μπορεί να μαθητή να το δοκιμάσει και να το αποδείξει στον εαυτό του και να το κάνει καθημερινότητα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, το είχαμε υποσχεθεί. Συγχαριακά, ναρκωτικά. Ναι, το είχαμε υποσχεθεί ότι θα πούμε πράγματα. Ε, ε, απλώς γιατί θεωρούμε ότι είναι μία πραγματικότητα δύσκολη για πολλούς εφήβους mm. και εμπόδιο στη δουλειά τους. Ε, όταν δουλεύουμε σεμιναριακά, λέμε με, με μεγάλη επίγνωση αυτού που λέμε ότι πολλοί δεν θα τα καταφέρουν και δεν θα μπουν στο πανεπιστήμιο και θα φταίει το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό είναι μια. Μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι, λέω, μια... Είναι, τρομακτικό να το είναι τρομακτικό να το σκεφτούμε. αλλά είναι μια πραγματικότητα που δείχνει να ξεφεύγει λιγάκι για παιδιά και εφήβους που δηλώνεται μια εξάρτηση και πλέον επίσημα, με τον πιο επίσημο τρόπο, καταγράφεται ως μια νέα ψυχική διαταραχή. Αυτό έχουμε σημειώσει εδώ, ότι την περσινή χρονιά η Παγκόσμια Επιτροπή Υγείας το αναγνώρισε. Αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τώρα που μιλάμε, απαγορεύει τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 13 και ω τα 16 κανονικά πρέπει να γίνεται μόνο με συγκατάθεση γονέα. Έχουν σημειώσει μερικά πράγματα για να δείξουμε τη διάσταση. Δεν ξέρω ο κόσμο ξέρει ότι στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Πέδων και Κυριακού, δημιουργήθηκε ένα εξάρτητο τμήμα επανένταξη παιδιών εθισμένων στο διαδίκτυο. Και υπάρχουν αρκετά παιδιά εκεί που μέσα, εντός ή εκτός εισαγωγικών νοσηλεύονται από αυτήν εδώ την εξάρτηση. Και, δυστυχώ δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν πολλοί, δυστυχώς. Όχι, νομίζω ότι καταγράφουμε στοιχεία. Εδώ έφερα στοιχεία από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτων, mm. γιατί δεν έχει γίνει μια ανάλογη καταγραφή στα ελληνικά δεδομένα, αλλά όχι ότι πιστεύουμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα, τα οποία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, όταν διαβάζει κανεί το 30% των παιδιών χρησιμοποιούν τάμπλετ ή κινητά πριν να αρχίσουν να μιλούν, ή παιδιά 8 έως 10 ετών να είναι 8 ώρε σε διάφορα ψηφιακά μέσα, ή παιδιά με μαθησιακά προβλήματα και αυτό θέλει προσοχή, είναι πολύ πιο επιρρεπή να εθίζονται στο διαδίκτυο από ότι το μέσο πληθυσμό. Για να δούμε μερικά ακόμα που έχουν σημειώσει εδώ. Έφηβοι περίπου 10 ώρε την ημέρα μπροστά σε οθόνε. Οποιαδήποτε οθόνη, νομίζω ότι έχει και τα, πολύ με μεγάλη. Όχι κινητό, τηλεόραση. Τηλεόραση, οτιδήποτε. <σχει> ναι. Και σε ηλικία κολεγίου το 18% χρηστών του ίντερνετ υποφέρουν πλέον από τεχνολογικό εθισμό. <σχει> ε, τώρα, το τι προσφέρουν. Αυτό που σημειώνουμε είναι ότι ιδιαίτερα τα παιχνίδια, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη διαγερσή. υπερδιαγείρουν το προσθέμενο στο εγκεφάλου. Όπω η κοκαίνη, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αυτό που ανεβαίνει στα έψη είναι η ντοπαμίνη που θα πει, και η σεροτονίνη που θα πει ότι δημιουργείται το αίσθημα τη ευτυχία, τη ειδονή, τη υπέρτατης απόλαυση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι εντελώ ιατρικό, παύλα, βιολογικό, βιοχημικό το θέμα. Που σημαίνει ότι εισπράττουν μια απεριόριστη ικανοποίηση. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό ότι προφανώς για όλα τα υπόλοιπα, πόσο μάλλον για το διάβασμα, δείχνουν τουλάχιστον μια διαφορία. Αλλά το πρώτο που έχουμε είναι αυτό το βαριούνται που μπορεί να καταλήξει μια κατάθλιψη, ή αντίθετα μια επιθετικότητα, ή σίγουρα θέματα ύπνου και έλλειμμα συγκέντρωση, ή ακόμα και πολύ σοβαρά ψυχοσικά επεισόδια. Για να πάμε να δούμε συνέπειε παρακάτω που αφορούν το διάβασμα, είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν προβλήματα συγκέντρωση. Μαθησιακά προβλήματα που προκαλούνται και είναι επίση τεκμηριωμένο από την υπερβολική χρήση και διατραχείο θερμοκίνηση που θα πει ότι το μάτι δεν μπορεί να κινηθεί σωστά πάνω σε μια γραμμή γραμμάτων κειμένου σε ένα βιβλίο. Που σημαίνει ότι αυτό αποσυντονίζει και δεν βοηθάει έναν μαθητή να διαβάσει και να καταλαβαίνει τι διαβάζει. Σημαντικέ επιπτώσει αυτέ. Είναι πολύ σοβαρό για τη δουλειά του, για το διάβασμά του, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ε, αυτά είναι τα απλά τα πρακτικά που έχουμε σκεφτεί όλοι. Βιβλίο λοιπόν αντί για iPad, πραγματικό παιχνίδι αντί για ψηφιακό, φύση και αθλητισμό αντί ενδεχομένως για τα μέσα και όχι σερφαρίσματα πριν από τη μελέτη ή πριν από τον ύπνο. Και για τους γονεί, πάντα το λέμε και πάντα επιδιώκουμε να έχουμε κοντά του γονεί, ενασχόληση κοντά στα παιδιά. Τα παιδιά είναι επιρρεπή όταν νιώθουν μόνα, είναι απόλυτα σίγουρο. Και επίση, σίγουρα οι ίδιοι οι γονεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση όταν δίπλα είναι ένα παιδί και παρακολουθεί προφανώ. Τώρα, όταν είναι αργά, οι ιστορίε είναι πολύ δύσκολε. Προηγούνται το από τοξιώσει κανονικότατε, τουλάχιστον ενάμιση-δυο μηνών, όπου τα παιδιά δεν έχουν καμία επαφή με κανένα ψηφιακό μέσο. Και μετά έχουμε πολύ, πολύ παρεμβατικέ, δυνατέ ιατρικέ παρεμβάσει, όπω ψυχοθεραπευτικέ ή ψυχοφάρμακα ή δυνατές διαδικασίες θεραπείας απεξάρτησης, προφανώς. Τα πράγματα έτσι είναι. Γνωρίζουμε επίση και δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια ότι ψηλά στελέχη Microsoft και Google δεν έχουν στα σπίτια τους ψηφιακά μέσα. Είναι σίγουρο ότι σε μικρές ηλικίε επιδιώκεται συνειδητά και νομίζω το τελευταίο που έχουμε σημειώσει είναι η λύση που για μας είναι μία, επειδή είναι πολύ δύσκολο για να έφηβο να πει, η χρήση δεν διακόπτεται και δεν είναι στόχος αυτός, πρέπει να είναι ελελογισμένη, άρα ο τρόπος είναι να μπει με έναν στοιχημένο τρόπο στο πρόγραμμα της εβδομάδας του, δηλαδή να ελεγχθεί μέσα σε ένα πλάνο μελέτης, το κάναμε εδώ, κουβεντιάσαμε πριν δύο εβδομάδες, το θυμάστε, όλα κάπως έτσι θα διαχειριζόμαστε, εφόσον μπορεί να οργανωθεί μέσα στο πρόγραμμα εβδομάδας, να ελεγχθεί με ένα τέτοιο τρόπο, τότε γίνεται διαχειρίσιμο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση του γεγονό. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και από του γονεί και από τα παιδιά σου ότι έχει να κάνει με την χρήση των ψηφιακών μέσων. Προσέχουμε για να έχουμε και βέβαια όταν έχει από τη μία, μία οθόνη και από την άλλη το διάβασμα και το βιβλίο. Δυστυχώ. Η ισορροπίε είναι δύσκολε. Πάμε στι ημέρε καριέρα, γιατί τι περιμένουμε πώ και πώ. Είπαμε ότι θα φροντίζουμε να το να ενημερώνουμε, γιατί ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι οι καριέρα που κάνουμε 17 πλέον χρόνια, μια πολύ σπουδαία εμερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, με συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και εκεί η γνώση είναι εξειδικευμένη για ό,τι αφορά σπουδέ αλλά και τις σχέσει του με επαγγελματικά δικαιώματα ή την αγορά εργασίας. Εκεί θα συζητηθούν και πράγματα για ό,τι αφορά το καινούριο μηχανογραφικό. Εκεί θα είναι παρόντε και πάρα πολλοί επαγγελματίε τη πόλη μα, με του οποίου οι μαθητέ θα μπορούν να μιλήσουν και να μάθουν σε πρώτο χρόνο ζωντανά για την καθημερινότητα τη δουλειά του. Και με αφορμή αυτέ τι εκδηλώσει, πάντα δίνουμε και κάποιου δωρεάν κωδικού για τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Μαθητέ λοιπόν πρώτη λυκείου που το θέλουν μπορούν από τώρα και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία γιατί πολλοί κόσμος το γνωρίζει με μια εύκολη επικοινωνία να δηλώσουν συμμετοχή αρκεί να είναι πρώτης λυκείου παιδιά και να περάσουν αυτά τα πολύ πολύ σοβαρά και αξιόπιστα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού γιατί όντω πρόκειται για κρίσιμες επιλογές που δεν επιτρέπονται λάθη. Βέβαια. Και αυτό να το κρατήσουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαυράκη. Μάστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.